Καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο για το 2024. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και σε εσάς και στις οικογένειές σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, αγάπη, πολλά χαμόγελα και λίγο τύχη βρε παιδί μου, γιατί μας χρειάζεται και η τύχη. Λοιπόν, είπα να ξεκινήσω όμορφα και ωραία το χρόνο μας με ένα βιντεάκι που είναι από αυτά που σας αρέσει. Λίγο ξεστόλισμα, λίγο καθαριότητα, λίγο σημάζεμα, λίγο απ' όλα με λίγα λόγια. Οπότε πάμε εδώ κάπου να αρχίσουμε και να σας πω λίγο πώς το έκανα εγώ αυτό το ξεστόλισμα και μας πήγε πάρα πολύ ωραία και ξεκούραστα. Η αλήθεια είναι όμως ότι δύο μέρες πριν την πρωτοχρονιά είχαμε καθίσει με τον Κανάκη και είχαμε κάνει ένα πολύ καλό καθάρισμα στο σπίτι, γιατί θέλαμε να μας βρει η νέα χρονιά ανανεωμένους, φρέσκους και ωραίους. Οπότε δεν χρειάστηκε να κάνω και πάρα πολλά πράγματα, αλλά έκανα λίγα και καλά. Θα τα δείτε τώρα και στο βιντεάκι, σας δείχνω τα περισσότερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η μέρα του ξεστολίσματος είναι μια αρκετά δύσκολη, για μένα τουλάχιστον, διαδικασία, γιατί κουράζομαι και η ψυχολογία μου δεν είναι και πολύ ωραία επειδή ξεστολίζουμε. Αλλά τι έκανα, τα πήραμε δωμάτιο-δωμάτιο, δηλαδή εγώ άλλαξα πρώτα σεντόνια, έβγαλα όλα τα χριστουγεννιάτικα, τα πήγα στο σαλόνι, εδώ υπάρχει μια πίκρα, τη βλέπετε, τα πήγα όλα στο σαλόνι για να τα αποθηκεύσει ο Κανάκη στα κουτιά και να τα πάει στην αποθήκη, μέχρι εγώ λίγο να ξεσκονίσω, να σκουπίσω και να περάσω και ένα νέο προϊόν τώρα στα ξύλινα έπιπλα, θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Είναι το πρόντο, το σπρέι όμως, όχι αυτό που σας έδειχνα τόσο καιρό που έπρεπε να το διαλύσεις με νερό. Δεν το βρίσκω αυτό πλέον, δεν ξέρω γιατί, οπότε πήρα αυτό και τέλεια μυρίζει, να το. Και μου κάνει τέλεια δουλειά στις ξύλινες επιφάνειες. Και αυτά λίγο πολύ, θα σας αφήνω που δεν χρειάζεται να σας μιλάω για να μην σας πρίζω με μπύρι-μπύρι. Δεν θα σας λέω πολλά, γιατί όσες έχετε και όσοι έχετε δει το βιντεάκι με τις καθαριότητες που έχω κάνει, τα βιντεάκια μάλλον με τις καθαριότητες, λίγο πολύ τα έχετε ακούσει. Λοιπόν, στο δωμάτιο του Αλέξανδρου δεν θα σας δείξω σχεδόν τίποτα, μόνο το ξεστόλισμα. Θα καταλάβετε λίγο πιο κάτω γιατί, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το δωμάτιο. Κάπως λίγο με τον Αλέξανδρο τα συμφωνήσαμε ότι πρέπει να πάρουμε κάποια παιχνίδια τα οποία εμείς δεν τα χρειαζόμαστε, να τα δώσουμε σε παιδάκια που θα τα χρειαστούν. Συμφώνησε, τώρα στην πράξη δεν ξέρω τι θα γίνει, τέλος πάντων. Και τώρα κάπου εδώ πέρασα στην κουζίνα και εδώ δεν θα σας πω πολλά, γιατί στην ουσία κάνω τα ίδια. Και για όσους είσαστε πρώτη φορά στο κανάλι μου και δεν με έχετε ξαναδεί, θα σας βάλω από κάτω βιντεάκια με άλλα βίντεο παλιότερα που έχω κάνει με καθαριότητα για να τα δείτε και να καταλάβετε.
Αχαχα, και κάπου εδώ πλησίασε η ώρα για να ξεστολίσουμε το δέντρο. Πολύ δύσκολη στιγμή αυτή, γιατί ξέρετε ότι αγαπώ πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Αν και φέτος ήμουν πολύ γεμάτη από τα Χριστούγεννα και ένιωσα ότι τα έζησα πάρα πολύ όμορφα και ένιωσα ότι γέμισα από Χριστούγεννα. Δύο μέρες πριν ξεστολίσουμε λίγο, μια στενοχώρια με έπιασε. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ξεστολίσω την εβδομάδα. Πόσο, νομίζω 12 του μήνα έχει η δεύτερη εβδομάδα του Γενάρη. Για καθίστε να κλέψω λίγο να κοιτάξω. Γιατί δεν θυμάμαι. Α, όχι, 12 είναι Παρασκευή, 13-14 εκεί λέγαμε. Αλλά θα ήταν πολύ δύσκολη η εβδομάδα αυτή και δεν θα είχα ποιος να με βοηθήσει. Και έτσι ξεστολίσαμε λίγο νωρίτερα. Απλά το θέμα είναι ότι φέτος έπρεπε και εγώ να παρηγορηθώ, αλλά και ο Αλέξανδρος, ο οποίος δεν ήθελε καθόλου να ξεστολίσουμε φέτος. Όμως, βρήκαμε κάτι να μας χρυσώσει το χάπι. Θα το δείτε τώρα στο τέλος του βίντεο. Μείνετε μέχρι το τέλος για να το δείτε. Σας αφήνω λίγο να δείτε το ξεστόλισμα. Εννοείται, κάναμε και την καθιερωμένη μας αγκαλιά με το δέντρο. Θα το δείτε πιο κάτω. Αχ, κρίμα. Δεν πειράζει, να είμαστε καλά του χρόνου, παιδιά, να ξαναστολίσουμε. Ήταν πάρα πολύ εύκολο αυτό που κάναμε φέτος, που εγώ τα έβγαζα, ο Κανάκης τα έκλεινε, τα τακτοποιούσε, τα πήγαινε στην αποθήκη. Δηλαδή, είχαμε μοιράσει με αυτόν τον τρόπο τις δουλειές και βγήκε τέλεια. Εδώ κάνω και λίγο το μπάνιο, γιατί αν δεν καθαρίσω το μπάνιο, νιώθω ότι το σπίτι δεν έχει καθαριστεί. Και επειδή ο Κανάκης είχε πολλή δουλειά μέχρι να αποθηκεύσει όλα αυτά τα λαμπάκια, τις μπάλες, όλα αυτά ένα-ένα να τακτοποιηθούν, να μπουν ωραία, να μην σπάσει τίποτα, πήρε αρκετό χρόνο. Οπότε εγώ είχα το χρόνο μου να μπορώ να κάνω το μπάνιο.
εδώ δεν ξέρω αν σας είχε λείψει, βλέπετε τη σκούπα, την παλιά την κλασική, πάει stick. Η stick με άφησε γιατί είχα ξεχάσει να τη βάλω στην πρίζα. Ήταν η μέρα του ξεχνάω πράγματα σήμερα, θα δείτε και πιο κάτω. Και είχα πάρα πολύ καιρό να σκουπίσω με αυτή τη σκούπα και μόλις συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο είναι να σκουπίσεις με την κανονική τη σκούπα. Θυμάστε ότι εσείς που με ακολουθείτε πάρα πολύ καιρό, στα παλιότερα βίντεο με καθαριότητα μουρμουρούσα συνέχεια, μουρμούραγα για τη σκούπα αυτή, ότι με κουράζει πάρα πολύ και δεν μπορώ, είναι η χειρότερη μου δουλειά. Τώρα δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά έχω σταματήσει να μουρμουρίζω, γιατί με τη σκούπα τη stick έχουν γίνει όλα πιο εύκολα και σκουπίζει τέλεια και είναι πανεύκολη όλη η διαδικασία. Τώρα μουρμουρίζω για τα στόρια. Δεν μπορώ με τα στόρια. Αν μπορείτε να τα αποφύγετε, να τα αποφύγετε. Αν και είναι όμορφα, κάνουν και ωραία σκιά και είναι, γενικότερα είναι εμφανισιακά πολύ όμορφα, αλλά στο να τα ξεσκονίσεις είναι, εντάξει, πολύ κούραση. Τώρα στο επόμενο πλάνο θα δείτε και τον ατμοκαθαριστή μας. Πάρα πολύ ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, σας λέω ότι είναι η καλύτερη αγορά που έχω κάνει για το σπίτι, άσχετα που εδώ παρατηρήστε ξανά ότι δεν έχω βάλει τον ατμοκαθαριστή, παιδιά, στην πρίζα. Κάνω το χαλί με ό,τι έχει μείνει μέσα και σε κάποια φάση συνειδητοποίησα, λέω γιατί δεν βγάζει ατμό, και μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν το έχω βάλει στην πρίζα, πήγα και κάθισα να πάρω λίγο το χρόνο μου γιατί είχα κουραστεί και έκανα πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να κάνω, και μετά ξανασηκώθηκα και έκανα το χαλί από την αρχή. Το χαλί το έκανα γιατί ήταν το μοναδικό πράγμα που δεν είχαμε φρεσκάρει αυτές τις μέρες, επειδή ήταν το δέντρο και τα δώρα. Και εδώ πήγα να ρίξω μια ματιά στον Αλέξανδρο τι κάνει μέσα στο δωμάτιό του ο Πονηρούλης και έχει τέτοια ησυχία. Ορίστε τι κάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα που σας έλεγα, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε τις επόμενες ημέρες. Κάπως πρέπει να αδειάσει λίγο αυτό το δωμάτιο. Είπα εδώ έτσι για το καλό να σας δείξω και λίγο από το καθάρισμα στα στόρια, αλλά ούτε καν θέλω να το βλέπω, οπότε ας κάνουμε skip. Για το τέλος άφησα τον καναπέ. Λοιπόν, ο καναπές μας ο καινούργιος, πολύ ωραίος, πολύ άνετος και το χρώμα του μας αρέσει και εμφανισιακά μας αρέσει, αλλά πριν τον πάρουμε, πριν πω, βασικά σε όλους είχα πει ότι θέλω έναν καναπέ τέτοιο με μαξιλάρια που αφαιρούνται, κανένας δεν μου είχε πει πόσο δύσκολο είναι και ότι θέλει πάρα πολύ συχνά καθάρισμα. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι εγώ έχω ένα τετράχρονο στο σπίτι και όσο να είναι θα πάρει το μπισκοτάκι του στον καναπέ. Παιδιά, ανά δύο μέρες να τον ανοίξω τον καναπέ, θα βρω από κάτω θησαυρό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είτε παιχνίδια θα είναι αυτά, είτε ψίχουλα θα είναι αυτά, είτε σκόνη θα είναι. Γενικότερα, με τον προηγούμενο τον καναπέ αυτά τα προβλήματα δεν τον είχαμε. Δεν τα είχαμε, μάλλον, γιατί ήταν καναπές κρεβάτι, οπότε με μια σκούπα καθαρίζανε για πλάκα. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει αυτό το εξαρτηματάκι μπροστά που είναι μόνο για τον καναπέ και κάνω τον καναπέ και ανανεώνεται και γίνεται φρέσκος και ωραίος. Είναι τέλειο έτσι με τη στίκτη σκούπα και εύκολο και απορροφάει τα πάντα, δεν αφήνει τίποτα. Εδώ πέρα βάζω και στη θέση του στα μαξιλάρια της πλάτης. Πολύ όμορφος ο καναπές μας, μ' αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι που τον πήραμε. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έτοιμο το σπίτι, μοσχομυροδάτο, λαμπερό και ωραίο. Το ευχαριστιέσαι με αυτό το άνοιγμα του σπιτιού που φεύγει το δέντρο, αλλά μια θλίψη υπάρχει. Όμως, θα δείτε τώρα στο μεθεπόμενο πλάνο, νομίζω, έχει αυτό. Ναι, στο επόμενο πλάνο. Θα δείτε ότι κάναμε κάτι πολύ όμορφο που άρεσε και σε μένα πάρα πολύ, γιατί εντάξει, ο Κανάκης πόσο πια. Και σε μένα και στον Αλέξανδρο που εμείς θέλαμε να μας παρηγορήσει κάποιος. Μας έβαλε εδώ πέρα ο μπαμπάς μας λαμπάκια στην ελίτσα. Έχω μία ελίτσα εδώ και κάποια χρόνια σε αυτό το σημείο εκεί στο σαλόνι, που την προσέχω σαν τα μάτια μου. Βέβαια, αυτούς τους δύο μήνες που την είχα βγάλει έξω, γιατί την βγάζω το χειμώνα όταν είναι να μπει το δέντρο, την ξεχάσαμε και έμεινε απότιστη και έχει πάρει την κάτω βόλτα. Και πήγα στο φυτώριο, μου δώσανε κάτι βιταμινούλες. Θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσουν και θα πάρει τα πάνω της, γιατί στενοχωριέμαι. Την έχουμε πολύ καιρό και μου αρέσει πολύ. Τέλος πάντων, της βάλαμε όμως λαμπάκια και μπορώ να σας πω ότι αυτή τη μία εβδομάδα που έχουμε βάλει τα λαμπάκια από τη μέρα που φύγει το δέντρο, νιώθουμε αυτή τη ζεστασιά των Χριστουγέννων. Παρόλο που είναι απλά λαμπάκια πάνω σε μία λίτσα. Τίποτα σημαντικό, κοιτάξτε. Τίποτα σημαντικό και τίποτα σπουδαίο και ούτε καν πολλά. Είναι, νομίζω, είναι πολύ μικρά τα λαμπάκια, ούτε καν τεράστια. Καταλάβατε, στο μάκρος εννοώ. Καλά το είπα τώρα, νομίζω το είπα καλά. Καταλάβατε εσείς τι θέλω να πω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να το ευχαριστηθήκατε, να σας έδωσε κουράγιο για το ξεστόλισμα, γιατί βλέπω ότι πολλοί δεν έχετε ξεστολίσει ακόμα. Εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και να μου προσέχετε. Σας φιλώ, γεια σας.